Η παλιά Οθωμανική πόλη της Κιουτάχιας αποτελεί πλέον την έδρα της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης. Εδώ, δίπλα στα βυζαντινά τείχη που την περιβάλλουν και ξυπνούν ένδοξες μνήμες, βρίσκεται το βασιλικό επιτελείο. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν έρχονται μεταφέροντας τους Έλληνες επιτελικούς αξιωματικούς σε έκτακτη πολεμική σύσκεψη. Θέμα της η συνέχιση των επιχειρήσεων. Ο διευθυντής εφοδιασμού συνταγματάρχης Σπυρίδωνος υποστηρίζει ότι μετά το Σανγκάριο η τροφοδοσία των βημάτων θα είναι αδύνατη. Αντίθετα, ο διευθυντής των επιχειρήσεων συνταγματάρχης Σαριγιάννης προτείνει άμεση προέλαση προς την Άγκυρα πριν ο Κεμάλαλα συντάξει τις δυνάμεις του. Για μια ακόμη φορά, δύο εντελώς διαφορετικές προτάσεις ενοποιούνται κάτω από την πίεση της σκοπιμότητας. Οι Έλληνες θα βάδιζαν καταρχήν ως το Σανγκάριο. Αν ο Κεμάλ παρέμενε στα δυτικά, θα προκαλούσαν μάχη. Ένα ελληνικό τμήμα θα προχωρούσε προς την Άγκυρα και θα κατέστρεφε τις αποθήκες υλικού των Τούρκων. Αν ο Κεμάλ οχυρωνόταν στα ανατολικά, ο στρατός εκστρατείας θα περνούσε τον ποταμό μόνο αν καταλάμβανε τη σιδηροδρομική γραμμή που τον διασχίζει. Στις 15 Ιουλίου το υπόμνημα υποβάλλεται στο Μεγάλο Πολεμικό Συμβούλιο. Καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι ο Κωνσταντίνος δεν πήρε ενεργό μέρος στη συζήτηση. Συμφώνησε με τον Γούναρη και τον Θεοτόκη που τάχθηκαν ανεπιφύλακτα υπέρ της προέλασης. 80.000 άνδρες θα ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου για το Σανγκάριο.